καταδική μητέρα. Επειδή έχω διέστηση και καταλαβαίνω ότι αυτός ο Πέτρος δεν κάνει για το παιδί μας. Είδες τι έπαθε με τον Άσο. Ποιος μου λέει ότι αυτός ο Πέτρος δεν είναι χειρότερος. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Τι, να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Αλλά, ωραία, και που είχα εμπιστοσύνη σε σένα, δεν κατάλαβα. Ήρθε, μου έκανες τη λαδιά. Μετά έμεινα μόνη μου και προσπαθούσα επί χρόνια να κρύψω από το παιδί τη στενοχώρια μου. Έτσι κάνω πάντα. Τα κρατάω όλα μέσα μου και μετά με λένε και κακιά από πάνω. Να τώρα, κοίτα τι έγινε. Πήγα και τους βρήκα να τρώνε μέσα. Ο Πέτρος, η Ζέτα, η Μέρη, τα παιδιά, εγώ. Πληγώθηκα πάρα πολύ. Με πείραξε, πώς το λένε. Με χτυπάει το κουδούνι. Θα ξαναπούμε το βράδυ. Ναι, αμέσως. Ω, Θεέ μας. Κικιτσά, συγγνώμη αν ενοχλώ κιόλας, αλλά μήπως έχεις να μου δανείσεις ένα καρότο και ένα σαλινό. Τι θες να φτιάξεις, φασολάδα. Φασολάδα, πώς το κατάλαβες. Έχεις κρεμμύδι. Κρεμμύδι έχω. Συγγνώμη, κλαις. Όχι, παιδί μου. Πώς όχι, αφού κλαις ηλίθεια είμαι, δεν το βλέπω. Τι έχεις, παιδί μου, μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Ναι, με βοηθήσεις, εσύ να με βοηθήσεις, θα τα κάνεις χειρότερα. Τώρα με πικραίνεις, αλλά ξέρω ότι δεν το θέλεις. Δεν μου λες. Πιστεύεις μήπως ότι δεν σε αγαπάω. Ναι. Τι έκει, κίτσα, κάτσε μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Πρέπει να τη λύσουμε. Για κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πολύ. Έλα, τι στρογγυλοκάθεσαι. Δεν ζήτησες να φτιάξεις φασολάδα. Πάντως σου φέρνω τα πράγματα. Άκουσε με προσεκτικά. Είσαι η μητέρα της καλύτερης μου φίλης. Άρα, δεν μπορώ παρά να σε αγαπάω, οκ. Okay? Μπούρδες. Τι μπούρδες, παιδί μου. Θες να σου το εξηγήσω επιστημονικά. Μα, παπά, όχι, δεν θέλω επιστημονικά. Δεν έχω κουράγιο να ακούσω επιστημονικές εξηγήσεις. Εντάξει, κάτσε κάτω τώρα εσύ και θα σου το εξηγήσω εγώ με απλά λόγια. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος αγαπάει έναν άλλον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τον άλλο άνθρωπο που αγαπάει ο άλλος άνθρωπος, με κατάλαβες. Γίνεται δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μεταφορά συναισθήματος. Τώρα το έχεις αυτή τη στιγμή αυτό που λέω. Ποιο? Δηλαδή θες να πεις ότι επειδή αγαπάω τη Μέρη γιατί είναι κόρη μου Μιρέ, θα αγαπάω και εσένα, αυτό θες να πεις. Ναι, γιατί εσύ δεν με αγαπάς εμένα. Όχι, αυτή τη στιγμή αγάπη μου, εγώ λέω αυτό που σκέφτομαι, δεν μπορώ να λέω ψέματα. Όχι. Δεν σε συμπαθώ ιδιαίτερα. Η ειλικρίνεια μας μάραινε. Όχι ότι δεν την εκτιμώ δηλαδή την ειλικρίνειά σου, αλλά αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Μέρη δεν με αγαπάει όσο εγώ πιστεύω. Νομίζω ότι βρήκα την εξήγηση. Δεν θέλω να με πληγώσεις πάλι μου. Τι την ήθελα εγώ τη φασολάδα σήμερα. Αυτή τη στιγμή είμαι έξω φρενών με τη Μέρη. Οπότε κατά συνέπεια είμαι και έξω φρενών μαζί σου. Γι' αυτό νιώθω αυτά που νιώθω. Δηλαδή, ποια είναι αυτά που νιώθεις? Θέλω να σε χαστοκίσω. Να πηγαίνω εγώ σιγά σιγά, γιατί έχω καθυστερήσει, έτσι. Α, και λέω να φάω αυγά απόψε. 10 λεπτά κήρυγμα. Ένα, πέντε, 10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Όπα! Γιαγιά, κάτι καλά φέρνεις. Φασολάδα, λόγια για σένα, εσύ δεν την τρως. Και πού την πας, ρε, για τη φασολάδα? Στη Ζέτα. Α, εδώ μέσα είναι η Ζέτα. Τότε πέστησε, παρακαλώ, μόλις φύγει από τη Μέρη να περάσει να της τη δώσω. Έτσι, και για, γιατί δεν της τη δίνεις εσύ τη φασολάδα? Δεν φτάνει για τη μάνα σου. Μου λέγε η Βιβί ότι ο Νάσος κόλλαγε στο Πέτρο χτες το βράδυ για να έρθουν και αυτοί στο τραπέζι. Και βέβαια δεν του ρίξαν πάγο η Βιβί και ο Πέτρος. Γιατί του ρίξανε πάγο? Για να μείνουμε οι δυο μας. Α, δεν το πιστεύω. Δηλαδή ο Πέτρος ερχόταν για να βρεθείτε τέτα τέτ και έφαγε στη μάπα όλο αυτόν τον κόσμο. Και τα λέμε όλο, όλο. Μέχρι και την Κικίτσα. Η οποία όμως δεν κάθισε, αν πρόσεξες. Καταλαβαίνεις πόσο στην μπούκα τον έχει, ε. Ζέτα, είπε η Κικίτσα να πας από εκεί να σου δώσει φασολάδα. Φασολάδα? Τι φασολάδα? Από φακές. Πρέπει να πάω να δω. Έλα, που πας τώρα, κάτσε. Όχι, παιδί μου. Πρέπει να πάω να ξεκριβώσω τι με εντυπωσίασε τώρα αυτό που κάνει η Κικίτσα με τη φασολάδα. Καλά, μωρέ, πας μετά. Δεν σου είπα. Συγγνώμη, δεν σου είπα με την κουβέντα που πιάσαμε. Λοιπόν, η Κικίτσα είναι πυρ και μανία μαζί σου σε τέτοιο βαθμό που να θέλει να χαστουκίσει εμένα. Και γιατί δεν χαστουκίζει εμένα?
Γιατί ξέρω εγώ, εμένα είχε πρόχειρο εκείνη την ώρα. Και γιατί είναι πήρκε μανία μαζί μου. Μήπως γιατί έκανε το τραπέζι πίσω από την πλάτη της. Καλά, δεν τρώγεται. Και έκλαιγε κιόλας όταν πήγε σπίτι της. Πότε πήγε σπίτι της εσύ. Πριν 2 ώρες πήγα να ζητήσω ένα καρότο για μια φασολάδα τέλος πάντων. Εσύ έλειπες. Να φτιάξει φασολάδα. Ναι, να φτιάξω φασολάδα. Ξέρω εγώ γιατί με κοιτάς έτσι. Γιατί σου δίνει τώρα φασολάδα εφόσον έφτιαξε φασολάδα. Α, δεν στα είπα. Δεν έφτιαξα τελικά. Ε, τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ρώτα με να σου εξηγήσω. Άστο. Σου είπε γιατί έκλαιγε. Μπα, δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω. Με την κουβέντα ξέχασα κι εγώ. Καλά, εσύ με την κουβέντα όλα τα ξεχνάς. Και δεν μπορώ να περάσω και από εκεί τώρα γιατί περιμένω τον Πέτρο. Τι! Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα. Τι πα παιδάκι και πετάχτηκες έτσι. Να με βρει εδώ δεύτερη φορά, φάει την μπαστούνη. Όχι, Μέρη, δεν το δέχομαι. Πάω στη φασολάδα μου εγώ τώρα. Καλησπέρα, δεν πρόλαβα να χτυπήσω. Εγώ πάντως έφευγα, έτσι. Γι' αυτό εξάλλου άνοιξα και την πόρτα. Γιατί έφευγα. Γεια! Γεια! Τι έπαθε αυτή. Νομίζω ότι μας ενοχλεί. Σίγα. Γιατί μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Μονοί είμαστε. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Έλα. Μου έχεις φτιάξει φασολάδα ή βλακές, μου λέει ο Λεωνίδας. Ναι, καλέ, σου έχω φτιάξει ένα την πάρεις. Μου έχεις φτιάξει. Το πιστεύω, με εντυπωσιάζεις. Ε, καλά, δε σε πήρα από τα μούτρα προηγουμένως και είχα τύψεις και γι' αυτό. Και κοίτσα με συγκινείς. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Σε ευχαριστώ πάντως πολύ. Έλα, μωρέ, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ. Δεν τις μπορώ τις τσιριμόνιες. Να το πάλι, της βγαίνει το χαστούκι από το πρωί. Και κοίτσα, ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι. Μήπως την τρώγαμε μαζί, βρε, αυτή τη φασολάδα. Τώρα μου το λες, τώρα που έφαγα. Ε, πότε να σου το πω, πριν που δεν το ξέρω εγώ. Εντάξει, μια άλλη φορά, έλα, πάρ' την τώρα και... Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Και τι έκλαιγες το απόγευμα. Δεν σου λέω. Έλα ρε Κίτσα, μας έχεις αναστατώσει όλους, δεν το καταλαβαίνεις. Σας έχω αναστατώσει ποιους, σας. Το είπες τη Μέρη και έσκασε. Σιγά τη Μέρη, που ψάχνει την ευκαιρία να με ξεφορτωθεί. Μέρη. Και μόλις γυρίσω την πλάτη μου, καλεί όλο τον κόσμο σε τραπέζι εκτός από μένα. Έλα τώρα, μωρέ Κίτσα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αφού δεν θέλεις να βλέπεις τον Πέτρο, τι θέλεις να κάνει κι αυτή. Το κατσαρόλι πάνω στο τραπέζι. Πρέπει με έναν τρόπο να τον συμπαθήσεις κι εσύ. Θα την ανακουφίσει πάρα πολύ αυτό. Κάπως κάτι να κάνεις να τον δεχτείς. Αλλιώς, γιατί να μην ήσουν κι εσύ στο τραπέζι, ποιος δεν ήθελε. Άσε που τους έλειψαν και τα φαγητά σου. Μη σου το πω κι αυτό, που θα σου το πω, έτσι. Τις έλειψαν, ε. Πού είναι τα ντολμαδάκια της Κικίτσας, το ένα της Κικίτσας, το άλλο της Κικίτσας. Κλείσεξε, το έλεγε και το ξανά έλεγε. Συνέχισε τον Πέτρο. Η αλήθεια είναι ότι τα πετυχαίνω τα ντολμαδάκια. Μήπως πετυχαίνεις και τη φασολάδα. Δεν ξέρω, την πάρεις να την δοκιμάσεις, θα μου πεις. Καλά. Να τη ζεστάνω λίγο. Δεν χρειάζεται να τη ζεστάνεις, εγώ τη ζέστανα για σένα. Τώρα την έφτιαξα, καλέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καληνύχτα. Καληνύχτα. Έλα, παιδάκι, μου γρέμισε, δεν μου είπες ότι είμαστε μόνοι μας. Εντάξει, μόνοι μας είμαστε, αλλά το έχω ένα φόβο, μήπως έρθει ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας είναι στο φροντιστήριο, έτσι. Ναι, το, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο Λεωνίδας είναι πάντα εκεί που... Που δεν πρέπει να είναι. Το μετάνιωσε. Όχι, όχι, μικρός είναι. Κάτσε να το πάρω να το. Έλα, γόρι μου. Θες? Όχι, θα πας να διαβάσεις. Τι σχέση έχει τώρα η εκκλησία, Λεωνίδα? Θα διαβάσεις για τις Πανελλήνιες. Ναι, καλά, σε έκανα διαβάσεις εσύ, μετά δεν είναι εκκλησία. Μη με πρίζεις, Λεωνίδα. Μη με πρίζεις, εντάξει. Έλα, γεια. Στρίγκλα, στρίγκλα. Ας το παιδί, μην το ζωρίζεις. Στο κάτω-κάτω, ό,τι διάβασε, διάβασε. Καλά, αυτός είναι της τελευταίας στιγμής. Τίποτα δεν έχει καταλάβει ότι τελευταία στιγμή έχει έρθει. Τώρα θέλει να πάει σινεμά. Και δηλαδή τι θα κάνει, θα πάει. Σιγά με δεν πάει. Ου, δηλαδή είμαστε μόνοι μας. Μόνοι, μόνοι, μόνοι. Μαμά. Άστε. Θα πάει σπίτι της, θα ηρεμήσει, θα το ξεπεράσει. Δεν πρέπει κάτι να της πω. Όχι, δεν πρέπει να της πεις τίποτα. Εγώ τουλάχιστον δεν θα πήγα να παρηγορήσω τη μαμά μου επειδή μπήκε στο σπίτι μου με τα κλειδιά της χωρίς να μου χτυπήσει το κουδούνι. Οχ, τώρα χτύπησε. Δυστυχώς. Άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Μα η Ζέτα είναι. Συγγνώμη, τι έγινε? Σαν τι να έγινε, δηλαδή? Εκεί που καθόμουν και έτρωγα τη φασολάδα μου, ωραία και καλά, παρεμπιπτόντως ωραία φασολάδα ήταν τελικά, με πήρε η Κικίτσα και μέχεσε, γιατί δεν της είπε ότι είσαστε εσείς εδώ. Μας έκανε τσακωτούς. Α, δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά, δηλαδή δεν επιτρέπεται να έρθει εδώ ο Πέτρος. Όχι, όχι, μας έκανε πιο τσακωτούς. Ήμασταν εκείνη τη στιγμή σε... Δηλαδή, εννοώ, ντυμένοι ήσασταν. Έλα, Ζέτα, τι λες τώρα, τι λες. Φιλιόμαστε. Ωραία.
Άστο τότε. Θα το χειριστώ εγώ. Έλα να μου πεις, ε. Φυσικά και θα έρθω να σου πω. Μόνο που θα μου πάρει λίγο, εσύ μοιραγχωθείς με την ησυχία σου. Θα πάρει έτσι και 2 ώρες να τη φέρουμε τα νερά μας. Εγώ λέω να φύγω. Τι λες, παιδί μου, γιατί να φύγεις, δεν υπάρχει λόγος. Θα τη περάσει τώρα τη σκητίτσα. Σε παρακαλώ πολύ. Σίγουρα θα φύγω. Ένα που θα φύγει. Πώς σε περίμενα, εδώ αναστάντω όλο τον κόσμο. Ακόμα και η Ζέτα δεν μπόρεσε να φάει τη φασολάδα τη που ήταν και νόστιμη. Τον αναστάτωσε εσύ και εκεί ήταν αναστάτωση. Δεν έχω συνεχίσει όμω να είμαι το μαύρο πρόβατο, δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Όχι, μαύρο πρόβατο, εσύ είσαι το προβατάκι μου του καλόνια. Για προβατάκι με κόβει. Εγώ φιλοδοξώ να γίνω κακό σωλή. Πάντα για ζώα μιλάμε. Ό,τι θες. Το γιουτελέκι. Να το. Μου το χάλασες πάλι. Στα κουτάβια το πήγες. Λέω γάμου. Συγγνώμη. Μαριλάκη, κλείς τα μάτια σου, σκηνή είναι πορτοκαλί. Τι, απαραίτητη γονική συνένεση. Πα, εγώ για μπλε το κόβω. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Τι πουριτανή. Πράσινο είναι, κατάλληλο για όλους. Γιατί δεν είσαστε στο φροντιστήριο. Τελείωσε. Δεν μου είπες ότι θα πηγαίνεις σινεμά μετά. Με τι λεφτά να πάω σινεμά, ρε μάνα. Α, γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο, ήθελες λεφτά. Τι να θέλω, τη γονική συνένεση. Α, λέω μήπως μπορώ να κεράσω εγώ σήμερα τον κινηματογράφο. Τι και στους τρεις μας. Ναι, μπορώ. Γιατί να μας κεράσεις. Τι γιατί. Χαρά μου. Και ύστερα έφερα τόση αναστάτωση. Καλέ, τι αναστάτωση! Άμα είναι έτσι, να μας αναστατώνετε όποτε θέλετε και όσο θέλετε. Ευχαριστούμε. Μα να μιλάς, ξέρεις εσύ. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας και καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Τι νύχτα κι αυτή. Ας το καλό, ρε. Πάντως να σας πω καλύτερα που έγινε έτσι. Πού το βρίσκεις το καλό, βρε, Βιβί. Εγώ έμεινα άϊπνη όλη νύχτα. Γιατί έμεινες άϊπνη? Γιατί είναι ενοχική. Λοιπόν, πολύ μου αρέσει αυτή η τεχνολογία που μιλάμε και οι τρεις μαζί. Πώς το λένε αυτό? Τι εννοείς και οι τρεις μαζί? Εγώ, η Ζέτα και η Μέρη. Α, ωραία, κατάλαβα. Δηλαδή κατά τις 12 θα έχετε τελειώσει, πώς το βλέπεις? Ρε κορίτσια, πώς το λένε αυτό το μαραφέτη που μιλάμε όλες μαζί? Conference call. Να σου λέει να βάλουμε κι εμείς conference call. Οπωσδήποτε, δεν θα παραλείψω. Θα το κλείσετε καμιά φορά. Τι λέγαμε λοιπόν, κορίτσια? Λέγαμε ότι η Μέρη είναι ενοχική. Δια σε έπιανε ο Λονίδας ο Τέλης και Μερνέλα να φιλιέσαι περιπαθώς. Πώς θα αισθανόσουν, ε? Μια χαρά. Γιατί κακό είναι να φιλιέσαι με έναν άνθρωπο. Αλλά κοίτα όμως που έχουμε καταντήσει. Να ντρεπόμαστε για τα καλά μας συναισθήματα. Δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι. Εσύ, ρε Βιβί, πώς θα αισθανόσουν? Πώς θα αισθανόμουν? Μισό λεπτό να το σκεφτώ. Δεν μου λες, με αυτό το conference call μπορούμε να μιλάμε 4 συγχρόνους. Κορίτσια, ο Νάσος ρωτάει αν μπορούμε με αυτό το conference call να μιλούμε και οι 4 μαζί. Α, δεν το έχω ψάξει αυτό. Αλλά μπορεί και να γίνει το, όμως να το προσπαθήσουμε. Ναι. Να βάλουμε και την Κικίτσα στη γραμμή. Όχι, εμένα να βάλετε στη γραμμή. Ή μάλλον άσε, θα πω από μόνος μου. Δεν μου λέτε εσύ δύο. Γεια σου, Νασούλη, τι κάνεις? Καλά γίνεται. Μπήκε και 4ο στη γραμμή. Νάσο, πώς το έκανες αυτό, για πες μου. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό, αλλά ξέρω πώς θα κάνω το τελείως αντίθετο. Ποιο αντίθετο? Αυτό που δεν μιλάει κανένα στη γραμμή. Άντε, μπράβο, να κάνουμε καμιά δουλειά. Οχ, τα πήρε. Προβλέπετε μάτς με τη Βιβί. Δεν μου λες, ρε Νάσο. Γιατί φέρεσαι ένα χρειάνθρωπο στις φίλες μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, πάλι τσακώνεστε. Τι θα γίνει μέσα στους δύο? Δεν θα το πιστέψεις εσύ τι έκανε. Μίλαγα στο τηλέφωνο με τη Ζέτα και τη Μέρη και ήρθε και μου άρπαξε το ακουστικό από το χέρι και τη το κλείσε. Όπα, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Με τη Ζέτα ή με τη Μέρη μίλαγες? Όχι, και με τις δύο. Και μην ρωτάς πώς γίνεται, γίνεται. Με αυτές όλα γίνονται. Ναι, αλλά εσύ γιατί έκλεισε το τηλέφωνο? Άρε, φουκαρά μου. Έχεις καιρό που μένεις μόνος και δεν έχεις ξεχάσει αυτά. Εγώ την άφηνα τη Λίλη να παίρνει τηλέφωνο. Αυτή δεν μ' άφηνε. Και δεν μου λες, τι έκανες εσύ που δεν σε άφηνε? Τίποτα. Άκουτα. Πώς τίποτα, μωρέ. Αφού στο τέλος τη χώρισες. Τη χώρισα. Κάποια στιγμή τη χώρισα, αλλά για χιλιάδες πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και η καταπίεση. Άκουτα. Εγώ πάντως δεν ήρθα για να ρίξω λάδι στη φωτιά, έτσι. Ναι, αλλά το ρίξες. Λοιπόν, αφήστε τα δικά σας να ασχοληθούμε με τα δικά μου. Ναι, ρε, ωραίος είσαι. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Ή με τα δικά μας ασχολιόμαστε ή με τα δικά σου. Μην του δίνεις σημασία, βρε Πέτρο μου, τον γκρινιάρι. Δεν μου λες τι έγινε με εκείνη τη φάση με την Κικίτσα που λέγαμε? Ποια φάση με την Κικίτσα?
Να πάρεις τηλέφωνο τη Μέρη και τη Ζέτα να σου πούνε ποια φάση. Και γιατί δεν μου λέτε που είσαστε εδώ? Γιατί είσαι στριμμένος και γκρινιάρης, γι' αυτό. Έλα ρε Βιβί, δεν ξέρω τι έχετε μεταξύ σας. Εμένα ο Νάσος είναι φίλος μου και θέλω τη βοήθειά του. Θέλω να τα έχω καλά μαζί του. Ναι, μωρέ, μη χάσεις. Λοιπόν, φεύγω εγώ. Πετάγω με δύο λεπτά στην τράπεζα γιατί έχω κάποια δουλίτσα. Ναι, πετάξεις στην τράπεζα ή στο γραφείο της Μέρης? Δεν το πιστεύω. Το βλέπεις εσύ ότι δεν με εμπιστεύετε? Το βλέπεις? Στην τράπεζα πετάγω, αγάπη μου. Στην τράπεζα. Εντάξει, καλύτερα που έφυγε να μιλάμε χωρίς παράστα. Έλα, ρε. Την αδικείς. Γιατί τι σου κάνει, την αδικείς? Τώρα, για τα δικά μου θα μιλάμε ή για τα δικά σου? Για τα δικά μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας έπιασε η Κικίτσα, εμένα και τη Μέρη να φιλιόμαστε, έβαλε τα κλάματα, η Μέρη έχει τύψεις και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Τι μπορώ να κάνω για να την βοηθήσω? Πόσο βάρος! Ουσταροφάση! Και δεν μου λες ρουφιχτό για το φιλί? Θες να σου δείξω? Έλα τώρα, μην τσαδείς, εντάξει. Φαντάζομαι την Κικίτσα σύγχυση που πήρε. Δεν μου λες, ναι. Αυτή τώρα πώς τη φέρνουμε στα νερά μας? Α, είναι πανεύκολο. Τίποτα, την Κικίτσα. Α. Πρώτα απ' όλα θα τη λες ναι σε ό,τι σου λέει. Εσύ ναι θα λες. Ό,τι και να λέει ναι θα λες. Μετά τη κάνει κανένα μικρό θέλημα, καμιά εξυπηρετησούλα σπίτι, κατάλαβες. Δηλαδή κουβαλείς καμιά τηλεόραση, καμιά κούτα στην αποθήκη, φτιάξει καμιά βρύση, καμιά κουρτίνα. Και θα την είναι σκλάβα. Δηλαδή τι να κάνω? Να πάρω την εργαλειοθήκη μου, να πάω να χτυπήσω την πόρτα, να πω γεια σας. Γεια σας, κυρία Κικίτσα. Ήρθα να σας φτιάξω ότι είχα αλλάξει το σπίτι. Όχι, μωρέ, εντάξει. Στην αρχή πάρτε κανένα δωράκι να την καλοπιάσεις. Ωραίο. Ένα δωράκι. Τι να τη πάρω? Να τη πάρω μια ρόμπα. Ρόμπα. Τώρα πώς ήρθε αυτό? Τη μάνα μου κάθε φορά που τη ρωτάω και τη λέω, μάνα, τι θες να σου φέρω? Μια ρόμπα, μου λέει, παιδί μου. Όχι. Ο Κικίτσα δεν είναι ρόμπα, όχι. Ένα κόσμημα. Όχι τώρα, κόσμημα. Για αρχή είναι πολύ κόσμημα. Τι να πάρω, βοήθεια. Να πάρω. Παντόφλες. Παντόφλες, θα σε μισήσει. Μα καλά, πώς σου ήρθαν τώρα οι παντόφλες? Μου ήρθαν εύκολα γιατί πάει σε τάκι με τη ρόμπα. Βρήκα θα τις πάρεις. Πόρε, πώς το σκέφτηκα αυτό, ρε. Θα τρελαθεί, Θα τις πάρεις λουμίνια για το καντήλι του Μακαρίτη. Καθυστερημένο είσαι, ρε. Γιατί δεν πάει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς να πάρει μόνη της? Ποιο σούπερ μάρκετ? Δεν σου λέω αυτά σούπερ μάρκετ. Εγώ σου λέω τα άλλα, τα αλουμίνια, τα φυσικά. Φυσικά. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Ξέρω εγώ. Θα ρωτήσουμε τη Βιβία να μας πει. Αυτή θα ξέρει σίγουρα. Γεια σας! Λοιπόν, λέγεται γρήγορα γιατί είμαι σκαστή. Του είπα ότι πετάγομαι στην τράπεζα. Τι έγινε καλά με την Κικίτσα? Καλά την Κικίτσα? Την έχω αναλάβει εγώ. Εντάξει, την ψήνω σιγά σιγά. Εσύ, ο Χριστός και η Παναγία. Καλέ, εσάς οι σχέσεις σας δεν είναι έτσι κάπως κατά? Άραξα να αυτά πάει. Τώρα της έφτιαξε και φασολάδα να φάει. Αν δεν που την έφερα. Μπορεί να μην νοιάζει η Κικίτσα. Ο Λεωνίδας μην νοιάζει. Έπαθα σοκ που με είδε να φιλιάμαι. Γιατί καλέ? Εμένα και τον πατέρα του μας έχει δει χιλιάδες φορές να φιλιόμαστε ο Λεωνίδας. Άλλο πατέρας κι άλλο η μάνα. Ορίστε αντιλήψεις σύγχρονων γυναικών. Καλά δεν σας πιστεύω, Το πώς έχει περάσει ο δυτικός πολιτισμός την ερωτική υποβάθμιση της γυναίκας από ολοκληρωμένο άνθρωπο σε σεξουαλικό εργαλείο. Ωραία τάκα. Δώσε μέρη γρήγορα. Χαρτί και μολύβι να τη σημειώσω να έχω να τη λέω στον Άσο. Μα πώς το είπες, από ολοκληρωμένο άνθρωπο. Αφού να θυμάμαι τώρα, σιγά λέω εγώ ποτέ την ίδια τάκα δύο φορές. Την ίδια. Μαγνητόφωνο είμαι. Αυτό κάνει και στο δικαστήριο. Άλλη αγόρευση έχουμε κάνει, άλλα λέει, με μπερδεύει. Γράφει παιδάκι, να θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, από ολοκληρωμένο άνθρωπο σε σεξουαλικό εργαλείο. Πού το? Παρακαλώ. Έλα, Μαρή. Μου δίνεις τη Βιβί, σε παρακαλώ. Δικό σου. Για μένα. Παρακαλώ. Έλα, Βιβί. Ποιος είναι? Τι ποιος είναι, εγώ. Εσύ ποιος εσύ? Βιβί, αρκετά με έχεις νευριάσει σήμερα. Δεν μου λες, εσύ είσαι που θα πήγαινες στην τράπεζα? Ακού να σου πω, Νάσο. Δεν θα με μεταμορφώσεις εμένα από ολοκληρωμένο άνθρωπο σε σεξουαλικό εργαλείο. Τι λες τώρα, ρε. Τρελάθηκες? Αυτό που ακούς. Καλά, την τσίπησε πάλι μία. Ναι, ηρέμησε τώρα. Αυτά θα τα πούμε όταν έρθεις πάλι πίσω. Δεν μου λες τώρα, πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα αλουμίνια, τα φυσικά όμως, ξέρεις, όχι του σούπερ μάρκετ, τα φυτά, τα αλουμίνια για τα καντήλια. Τι τα θες καλή τα αλουμίνια? Να τα κάνω σαλάτα. Παιδί μου, τα αλουμίνια δεν τρώγονται. Βρε, λέγε τώρα, ξέρεις ή δεν ξέρεις? Περίμενε, κοριτσιά. Ξέρετε πού μπορεί να βρει κανείς λουμίνια? Φυτά, μωρέ, αυτά τα φυτά. Α, ξέρω εγώ, ξέρεις πού? Στη Σέριφο, στο βουνό. Νάσο, στη Σέριφο, στο βουνό. Πού? Στη Σέριφο, παιδί μου, στο βουνό. Εκεί έχει δει τελευταία φορά η Ζέτα. Δεν μου λες, με θες τίποτα άλλο? Όχι. Τι? Στη Σέριφο, στο βουνό.
Στις έρηφος το βουνό. Καλά, δεν έχεις άλλο βουνό. Θα έχει, υποθέτω. Και πού να το βρω το βουνό? Έλα μωρέ Πέτρο, τώρα και εσύ βάζεις μερικές φορές κάποια προβλήματα και που δεν υπάρχουν. Όλη η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, γεμάτη βουνά είναι. Κάνεις δηλαδή σαν να μην βρίσκεις νερό στη θάλασσα. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε ένα Σάββατο, θα πάμε και θα μαζέψουμε μαζί. Πριτς, να πάρεις την αγαπημένη σου να πάτε. Να μαζέψετε λουμίνια και να δείτε και τα ρουφιχτά φυλάκια στις ερημιές. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι λέω, πότε με καθίσεις εδώ μέσα και δεν σας πήρα χαμπάρι. Από το παράθυρο. Δεν χρειάζεται να παίρνετε από το παράθυρο. Δεν τρώω ανθρώπους. Όχι, δεν το κάνουμε γι' αυτό. Γιατί το κάνετε? Τώρα από το παράθυρο μέχρι την πόρτα είναι 10 μέτρα και πού να τα περπατάμε. Ναι, σωστά. Τα έχετε μετρημένα? Μανά, θες τίποτα? Γιατί μόλις διέκοψες μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα πάω βόλτα στην εξοχή, εσύ θα κάνεις? Α, εγώ τώρα που θα φύγεις θα καλέσω άλλους 15 και θα έρθουν εδώ και θα διαλύσουμε το σπίτι. Oh yes! Δηλαδή τι προσπαθείς να κάνεις, να μην πάω? Όχι ρε μανά, πήγαινε. Δηλαδή τι μπορεί να κάνω εγώ εδώ? Ό,τι κάνω κάθε Σάββατο. Δηλαδή διάβασμα, γιοκ. Άλλο. Έχεις να μου πεις τίποτα άλλο τώρα ή θες να μου σπάσεις τα νεύρα? Πήγαινε ρε μάνα. Πήγαινε ρε κουκλά μου να περάσει καλά. Μην έχεις έγινε στο μυαλό σου. Πού θα πάτε κυρία Μέρη? Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ξέρω, Πάρνηθα, Πεντέλη. Α, κυρία Μέρη, στην Πάρνηθα θα πάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι φυτά. Θα δούμε πού θα πάμε. Τι φυτά ψάχνετε? Λουμίνια, δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να μην κάνετε φασαρία, ε. Γιατί πότε κάναμε φασαρία? Κάναμε τώρα φασαρία? Τώρα ξέρετε ότι είμαι μέσα. Θα έρθει και Ζέτα. Sorry, μάνα. Θα πάρεις εσύ με τη Ζέτα τα βουνά, οι δυο σας, μόλις σας, για να ψάξετε να βρείτε λουκάνια, λουκίνια. Λουμίνια, παιδάκι μου. Λουμίνια τα λένε. Όχι, θα έρθει και ο Πέτρος και ψήνουμε τώρα και τη Βιβί και τον Άσο. Κυρία Μένη, να κάτσουμε εδώ πέρα να πιούμε καφεδάκι και να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Να κάτσετε εδώ πέρα. Αλλά θα μου υποσχεθείτε ότι δεν θα κάνετε φασαρία. Ναι. Και κάποια στιγμή θα σταματήσετε για διάβασμα. Α, αυτό αφήστε το πάνω μου. Στις 2 η ώρα ακριβώς θα πάμε για διάβασμα. Κοριτσάρα μου εσύ. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Πάντως, αυτό που είπε η Ελένη για το διάβασμα, εμένα πολύ μου άρεσε. Α, σ' άρεσε, δε σ' άρεσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για σένα, όχι για εμάς. Πάμε να φτιάξουμε καφεδάκια. Ναι, μωρό μου, πάμε να φτιάξουμε καφεδάκια, να φτιάξουμε ό,τι θέλετε. Παιδές, μετακομίζουμε στο σαλόνι. Όχι ρε Πέτρο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε Πέτρο τώρα εγώ να τρέχω στα βουνά να μαζεύω λουμίνια της Κικίτσας. Και λοιπόν επειδή το παγώ, τι είδε, δικιά μου ιδέα ήταν. Πρέπει να τρέχω να τα μαζεύω και όλα. Σε πάρα, μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής δικιά σου πεθερά είναι. Έτσι είναι αυτά Πετράκι μου. Και τι με νοιάζει τώρα με ένα ρε Πέτρο ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Η Βιβί, άμα θέλει να έρθει πάρτε τη μαζί σας. Ωραία. Να την ξεφορτωθώ, να μείνω εδώ να κάνω καμιά δουλίτσα. Μια χαρά μου έρχεται μάνα. Ναι. Ωραία, ναι. Όχι, Πέτρο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Έλα, γεια, γεια. Ήρθα κι εγώ. Ουχ. Και τι ήρθες να κάνεις τώρα εσύ εδώ? Μωρό μου, ήρθα να σου κάνω παρίτσα. Ουκουτουκουτου. Ήρθες για παρίτσα ή να με ξεσηκώσεις? Έλα, μωρέ, να σου, Σάββατο πρωί είναι, μωρέ. Έλα και θα σε βοηθήσω εγώ τη Δευτέρα να την κάνουμε μαζί τη δουλειά. Ε? Και τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή? Να πάμε μία βόλτα. Σάββατο. Να πάμε βόλτα. Με τι, με το αυτοκίνητο? Στην αρχή με το αυτοκίνητο και μετά με τα πόδια. Α, ωραία. Δηλαδή να πάμε να μας φάει όλη η κίνηση και μετά μας φάει και ο ποδαρόδρομος. Όχι, μωρέ Νάσο, εγώ δεν λέω να πάμε εκεί που έχει κίνηση. Δεν σου είπα να πάμε στο κέντρο. Και πού να πάμε, δηλαδή? Πάρνηθα, Πεντέλη. Θα δούμε. Ξέχνα. Πριν από λίγο ήταν ο Πέτρος και του έπεισα τηλέφωνο στα μούτρα και του ξέκοψα ότι δεν πάω. Αμάρε Νάσο, αμάρε γαμώτο, Σάββατο πρωί είναι. Έξω μπάφιασα πια μέσα στην Αθήνα. Να πας μαζί τους. Σου είπα εγώ να μην πας. Και τι μέρα εσύ να πάω μόνη μου? Χείρα! Χριστός και μου! Βρε φάει την γλώσσα σου! Κούνησα που θέλεις εκεί πέρα! Γρουσούζα! Γρουσούζεις εσύ, μωρέ! Που σαββατιάτικα δεν λες να αφήσεις αυτό το κολογραφείο και να βγεις λίγο έξω! Να το αφήσω, κυρία μου! Να το αφήσω και να βγω έξω! Αλλά να πάω μια βολτίτσα στη φύση, σε ένα ταβερνάκι! Να πάρω ένα μεζέ! Να πιω ένα ουζάκι! Να πιω ένα κρασάκι! Όχι να τρώγω στα βουνά, να μαζεύω λουμίνια της Κικίτσας! Αγάπη μου εσύ! Ομορφιό μου, ρε, όταν θυμώνεις, γίνεσαι κούκλος, κούκλος! Και ποιος σου είπε, βρε μωρό μου, ότι δεν θα πάμε κι εμείς σε μια ταβερνούλα για κρασάκι, για ουζάκι, για μεζεδάκια! Όχι, την ταβερνούλα δεν την είπες! Δεν είπες τίποτα για ταβερνούλα! Εσύ μου είπες για τα βουνά! Την ταβερνούλα δεν την ανέφερες! Ναι, βρε μωρό μου, αλλά η ταβερνούλα είναι κάτι αυτονόητο! Α, και να σου πω. Τώρα που το λες και το παρατηρώ, ξεσκέφτηκα. Να πάμε πριν δυο μας στην ταβερνούλα και μετά να έρθουν οι άλλοι να μας βρουν εκεί. Έλα ρε παιδί μου, τώρα δεν έφαγες. Παιδιά! Παιδιά! Έλα! Κοντεύει 2 η ώρα και πρέπει να το διαλύσουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε.
Πού να πάμε? Δεν έχουμε κανονίσει να πάμε να διαβάσουμε μαζί για τις Πανελλήνιες. Και νομίζετε ότι θα γράψετε? Γιατί να μην γράψουμε? Γιατί πρώτον, οι Πανελλήνιες είναι σε 3 εβδομάδες και δεν προλαβαίνουμε. Και δεύτερον, άμα κλειστείτε τα δυο σας ένα δωμάτιο, το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε θα είναι να διαβάσετε. Ας πούμε, έχουμε 3 εβδομάδες ακόμα. Εντάξει, φίλε, άνετα. Εγώ λέω να χωρίσουμε σε ομάδες διαβάσματος. Τα ζευγάρια χωριστά. Εγώ προτείνω να διαβάζουμε όλοι μαζί. Τι εννοείς να διαβάζουμε όλοι μαζί, Κυπέντε? Α, δεν πας καλά. Μου φαίνεται ότι πας να την κοπανίσεις πάλι. Μπα, δεν νομίζω ότι ο Τζέλης δεν έχει καθόλου άδικο. Τώρα μόνοι μας 3 εβδομάδες θα βαρεθούμε. Ενώ Κυπέντε μαζί θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, ρε, ενδιαφέρον για χαβαλέ. Όχι, άκου, έχει ένα point ο Αργύρης. Δηλαδή, και ο Τζέλης έχει ένα point. Εγώ νομίζω ότι 5 μαζί θα τα καταφέρουμε καλύτερα με τις Πανελλήνες. Θα κερδίσουμε και χρόνο. Τι λες, και οι 5 μαζί θα κάνουμε περισσότερο χαβαλέ. Αυτό είναι όλο. Εντάξει, άμα είναι να πλακώνεστε, ξέρω εγώ. Να το διαβάσει μόνος του ή όπως θέλουμε. Εμείς την παρέα μας και αυτές μόνες τους. Ωραία. Ο Τέλης, ο Αργύρης και εγώ μαζί και τα κορίτσια μόνες τους. Και μάλιστα προτείνω ο καθένας από εμάς τους 3 να πάρει 3 μαθήματα τα οποία θα εξηγήσει μετά στους άλλους 2. Α, ωραία. Θα διαβάσετε το 1/3. Πολύ ωραία, θα περάσετε οπωσδήποτε, παιδιά. Πάμε στη δίκη μου ότι θα βγάλουμε και μεγαλύτερους βαθμούς από εσάς. Πάμε. Θα χάσετε. Λοιπόν, κορίτσια, έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο κρού του διαβάσματος. Αλλιώς θα μείνετε μόνες σας. Τα οποία 10 λεπτά ο Λεωνίδας θα δυναμώσει τη μουσική για να ακούσουμε λίγο. Όχι, ρε, τι θέλουμε αυτές. Είσαι ψεύτρα! Διαβάστε τώρα! Όχι, γιαγιά, τώρα οργανωνόμαστε! Οργανων... τώρα θα οργανωνόσαστε με τέρμα τη μουσική! Ω, Θεέ μου, ηρεμήσαμε τώρα. Δεν μου λες, έτσι διαβάζετε εσείς, με φαγητά, με τσιγάρα... Ποιος κάπνισε? Κάτι παιδιά που ήταν εδώ φύγανε τώρα, πήγανε στο Γουαδελούπι. Πού είναι η μάνα σου? Εκδρομή. Πού? Πήγε εκδρομή σε ένα βουνό στο Κιλιμάντζαρο. Στον Κάφκασο. Όχι, στην Πεντέλη νομίζω εγώ. Ναι, πήγε εκδρομή και σας άφησε εδώ όλους εσάς να αλωνίζετε. Όχι, θα ξανάρθει. Έλα καλέ. Ναι. Έλα, θα ξανάρθει και εγώ νόμιζα πως έφυγε για πάντα. Θα καημένα έξυπνε. Άντε, βέβαια θα ξανάρθει. Το θέμα είναι... Με ποιον πήγε εκδρομή? Με τη Ζέτα. Όχι, εγώ νομίζω ότι πήγε με την κυρία Βιβίδη και τον κύριο Νάσο. Τον κύριο Νάσο ή τον κύριο Πέτρο? Α, κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά μου, λυπάμαι πολύ, σας διακόπτω το διάβασμα. Πάτε σπίτσες. Άντε μαζεύτε τα και πάτε σπίτσες. Άντε μπράβο. Γιαγιά, έχω κανονίσει εγώ με τη μάνα να μείνουν τα παιδιά όλη μέρα εδώ. Έχεις κανονίσει με τη μάνα σου? Αλήθεια λέει, η κυρία Μέρη μας άφησε, ορκιζόμαστε. Να. Λοιπόν, τι να σας πω, δεν σας πιστεύω. Άμα δεν πιστεύεις πάρτε τηλέφωνο, να τη ρωτήσεις και ίδια. Εμείς τη φταίμε. Έλα λεβέντη μου, προχώρα. Τράβαμε να σε τραβώ, να ανεβούμε στο βουνό. Όπα, όπα, παιδιά, όπα, όπα. Εγώ μέχρι εδώ δεν ανεβαίνω παραπάνω. Έλα ρε Νάσο. Σιγά το υψόμετρο. 3-4 δραχούλες ακόμα θα ανέβουμε και θα βρούμε. Και αν δεν βρούμε? Αν δεν βρούμε, ρε Νάσο, θα γυρίσουμε. Εμδέ που θα γυρίσετε. Έλα, μωρέ Νάσο, δεν έχουμε έρθει εδώ για το αλουμίνιο. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω έρθει για το αλουμίνιο. Τόσο καιρό στην Αθήνα εδώ πέρα είναι όαση. Ναι, μωρέ, καλά λέει, για τα αλουμίνια ήρθαμε εδώ. Άμα θέλαμε αλουμίνια, βρίσκαμε και αλλού. Αλλού, πού αλλού? Ξέρω μαγαζί που έχει στην Αθήνα, στο κέντρο, στην Αθηνά. Θα την πνίξω δηλαδή. Σιγά, μωρέ, που θα πνίξει, ξέρει η γυναίκα, με τι δικαίωμα. Σωστά. Θα πνίξω εσένα λοιπόν, που είσαι δικιά μου γυναίκα και έχω κάθε δικαίωμα. Γιατί ρε παιδιά, είπα τίποτα κακό? Είπες ρε Ζέτα, πώς δεν είπες? Για την ακρίβεια, όχι είπες, δεν είπες. Γιατί έπρεπε να πεις, παιδιά, μην τρέχουμε στα βουνά. Έχεις το κέντρο της Αθήνας, την Αθηνάς. Μα με ρώτησε κανείς. Εμένα μου επιμένει να πάμε εκδρομή και πενά, είπα ναι, πάμε. Καλά, συγγνώμη, δεν πήρα εγώ στο γραφείο στο τηλέφωνο και ρώτησα πού θα βρούμε αλουμίνια και πετάχτηκες εσύ και είπες ξέρω και μάλιστα είπες ένα βουνό στη Σέριφο. Αφού είδα και στη Σέριφο. Θα τη σκοτώσω, δηλαδή. Α, όχι, όχι, συγγνώμη. Τώρα θα την υπερασπιστώ τη φίλη μου. Βέβαια, αναμενόμενο. Χρυσή μου, δεν θα την υπερασπιστείς, πώς θα γίνει, βέβαια. Κάτσε, ρε Νάσο. Ρωτήθηκε έτσι γενικώς η Ζέτα πού υπάρχουν λουμίνια, έτσι. Και είπε, όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, υπάρχουν στο βουνό. Και είπε, πιο συγκεκριμένα, σε ποιο βουνό, στη Σέριφο. Πες μου που φταίει. Συγγνώμη, Μέρη μου, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ σε ρωτούσα και σου έλεγα, πού μπορώ να βρω γάλα στη γειτονιά σου, τι θα μου λες? Θα μου λέγες ότι την τελευταία φορά που είδες γάλα ήταν στη φάρμα όταν αρμέγαν την αγγελά. Πού να με έστειλες, δηλαδή, στην Εύβοια? Ελάτε ρε εσείς, δεν μας έστειλες στη Σέριφο η Ζέτα. Στον ημιτό μας έστειλε. Ρε Πέτρο, σε παρακαλώ τώρα, εσύ προσπαθείς τώρα με λογικά επιχειρήματα να βγάλεις άκρη μαζί τους. Το είδαμε το λογικό επιχείρημα για το γάλα. Λογικότατο το επιχείρημα. Για μισό λεπτό τώρα. Εγώ σαν Πέτρα Σκανδάλου μπορώ να μιλήσω? Ναι, μίλα και εσύ να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ τώρα σηκώνομαι σαββατιάτικο πρωί-πρωί, παίρνω τα όρη και τα άγρια βουνά και αντί να ρευμάζω που θα μπορούσα και ίσως θα έπρεπε, ψάχνω για αλουμίνια και φταίω κιόλας. Και να σας πω για κάτι άλλο.
Νομίζω ότι δεν με ενδιαφέρουν και καθόλου τα αλουμίνια. Γιατί με ενδιαφέρουν εμένα. Κι εγώ χαίστηκα για τα αλουμίνια. Αυτοί οι δύο είναι που τα χρειάζονται για να τα κάνω δώρο στην Κικίτσα. Τι λες μωρέ τώρα, τρελή είσαι. Θέλω εγώ να κάνω δώρο στην Κικίτσα, εγώ. Να, αυτός φαγώθηκε. Αυτός, αλλά εσύ είχες τη φαϊνή ιδέα. Ναι, πες μου τώρα ότι φταίω κιόλα που με τραβολογάει η Βιβί από το πρωί στα άγρια βουνά. Ναι, μωρέ, εγώ φταίω τώρα που όταν σου είπα ότι θα κάτσουμε στην ταβέρνα τσακίστηκες να έρθεις. Εγώ είπα να έρθω να κάτσω στην ταβέρνα να σας περιμένω. Το είπα, δεν το είπα. Το είπες. Αλλά είδες καμία ταβέρνα τώρα που ερχόμασταν, όχι πες είδες. Ρε παιδιά, γιατί δεν με ρωτάτε για αυτά τα ζητήματα. Ξέρω εγώ μια ταβέρνα, εξαιρετική, είναι πολύ κοντά και έχω ακούσει καταπληκτικά λόγια για τα παϊδάκια της και το κρασί της, ε. Και τότε γιατί δεν είπες τίποτα. Και τι με ρώτησε κανείς. Βρε παιδάκι μου, μέσα στο αυτοκίνητο δεν μ' άκουσες που μίλαγα εγώ με τη Βιβί και έλεγα να βρούμε μια ταβέρνα να κάτσουμε. Δεν το είπα. Δεν το είπα, ρε Βιβί. Α, αυτό δεν το άκουσα εγώ. Βιβί, το είπα ή δεν το είπα. Το είπες, αγάπη μου. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ δεν άκουσα τίποτα γιατί ρέμβαζα τη συγκεκριμένη ώρα και δεν έδινα και καμία σημασία σε αυτά που λέγατε. Αυτή σήμερα από τα χέρια μου δεν θα φύγει ζωντανή. Λοιπόν. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και για να μην φαγωθούμε μεταξύ μας, προτείνω να πάμε να φάμε εκείνα τα παϊδάκια που λέει Ζέτα. Και τα αλουμίνια. Ας τα αλουμίνια να πάνε να κουρεύονται. Θα τα αγοράσουμε από την Αθήνα. Στην οδό Αθηνάς είπες ότι τα έχουμε. Ναι, τέλεια, παιδιά, τέλεια. Εγώ είμαι μέσα. Να πάμε, φύγαμε. Κι εγώ. Πριτς, να πάτε μόνοι σας. Εγώ δεν πάω πουθενά. Εγώ δεν φεύγω από εδώ να πάω σε καμία ταβέρνα αν δεν βρω αλουμίνια. Είσαι μουλάρι. Ο Σπασίκλας. Εγώ είμαι μουλάρι. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Είναι απίστευτο. Ναι, ορίστε, ναι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, δεν ακούω. Ναι. Μαμά, εσύ είσαι. Τι? Ναι, εγώ τους είπα. Γιατί κακό είναι. Τι κάνουν? Έχουν ξεσηκώσει την πολυκατοικία με τη μουσική. Κοίτα, εγώ δεν έχω σκοπό να τσακωθώ μαζί τους. Άμα θες, αλλά μόνη σου, να τους βάλεις εντάξει. Εντάξει, θα έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Εντάξει, μαμά, έλα, γεια. Ο Λεωνίδας και άλλοι έχουν βάλει τέρμα τη μουσική και έχουν ξεσηκώσει την πολυκατοικία. Έλα, σαχλαμάρες και κίτσας είναι αυτές. Πάμε τώρα εκεί στο ταβερνάκι που λέγαμε να φάμε και μετά τον Λεωνίδα τον αναλάβω εγώ. Άπαπα, όχι, δεν μπορώ. Έχω αγχωθεί τώρα, δεν θα τα περάσω καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε σπίτι. Ωραία τώρα, παιδιά. Μα τελικά, να πιάνει η πέτρα του σκανδάλου. Η Κικίτσα είναι. Διότι αυτή φταίει που έχουμε πάρει τα βουνά σαν τους ορειβάτες εδώ πέρα κυνηγάμε τα αλουμίνια και αυτή φταίει που δεν θα πάμε στην ταβέρνα επίσης. Όχι, δεν θα πάμε. Εμείς δεν θα πάμε. Εσείς θα πάτε. Εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Θα μας δώσει και τη διανθήση να περάσουμε να πάρουμε τα αλουμίνια. Όχι, δεν γίνεται. Αν δεν ήρθε εσείς, δεν πάμε ούτε εμείς. Έλα, Ρενάσο τώρα. Μην μας βάζετε σε τέτοιο δίλημα. Πηγαίνετε στην ταβέρνα. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ από τις τύψεις αν δεν πάτε. Ναι, καλά, εσύ δεν θα κοιμηθείς το βράδυ από τις τύψεις γιατί είσαι ενοχική. Όχι γιατί θα πάμε εμείς στην ταβέρνα. Λοιπόν, δεν σηκώνω κουβέντα. Εσείς θα πάτε για φαγητό, εμείς θα πάμε στην Αθήνα. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα και φάτε εσείς, μας παίρνετε τηλέφωνο και ερχόμαστε να πιούμε καφέ. Ωραία, λοιπόν, εγώ πάω τους διώχνω όλους. Χαίρομαι τον Λεωνίδα που με έφερε πίσω άρον-άρον. Τον βάζω να διαβάζει και ερχόμαστε και πίνουμε το καφεδάκι μας μια χαρά, ε. Ναι, ωραία, η ώρα είναι 2:15. 4 η ώρα σας περιμένω στη διασταύρωση. Εάν δεν έρθετε, σας κόβω και την καλημέρα. Εντάξει. Εντάξει. Κορμάκια, στις 3:15 η ώρα. Ναι. Πρέπει να κάτσουμε να οργανώσουμε τις ομάδες ανάγνωσης και να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Γκρου διαβάσματος χωρίς εμάς δεν υφίσταται. Δηλαδή, υποχωρήσατε. Σκάσε, μωρέ, τις χρειαζόμαστε για την ιστορία και τη βιολογία. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι που θα διαβάσουμε την κούκλα μου. Ωραία. Λοιπόν, εγώ παίρνω μαθηματικά και προγραμματισμό μαζί με τον Αργύρη. Και εγώ λέω αυτή τη ώρα πάρουν ιστορία και βιολογία που είναι δυνατές. Για μένα τι μένει. Το καλύτερο, αγόρι μου. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Μαριλένα, εμείς μου φαίνεται θα πάμε στην κουζίνα να διαλέξουμε κεφάλαια, έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω στη μαμά στα αλουμίνια τώρα. Έχω τρακ. Καλή τύχη. Τι κάνετε εδώ? Διαβάζουμε. Γιατί, τι έγινε, και αυτό κακό είναι? Δεν σας πιστεύω. Δεν φταίμε εμείς όμως σε κάτι γι' αυτό. Γεια σας, κυρία Κικίτσα. Γεια σας. Δεν έχετε επισκέψεις? Τέτοια ώρα, επί μεσημέρι δεν... Συγγνώμη, ξέρω ότι είναι μεσημέρι, αλλά είχα κάτι να σας δώσω και σκέφτηκα να σας το φέρω τώρα. Μπορώ? Για μένα είναι αυτό. Για σας. Λουμίνια. Πω. Είναι πολύ χρήσιμα. Είχα πάει στο βουνό, τα είδα και λέω: αυτά είναι και την κυρία Κικίτσα. Τα μάζεψα με τα χεράκια μου και σας τα έφερα. Έκανα καλά. Με τα χεράκια σου τα μάζεψες. Και είπες: αυτά είναι για την κυρία Κικίτσα. Το πρώτο πράγμα, μόλις τα είδα, λέω: όπ, για την κυρία Κικίτσα. Κάτσε εδώ, παιδί μου, έλα μέσα. Έλα μέσα. Έχεις πιει καφέ? Έχω πιει, αλλά άλλο ένα θα τον έπινα. Ελληνικό. Μέτριο ελληνικό. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα.
χαρίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένα αλκουάνα. Πίνταρο σε σκύλο. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν είμαι λίγο. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπω ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά ω τι μουνοκορφέ. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν βερβελιέ. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων τη αρκούδα. Θα ζω όπω σε κάποτε ή στον επάνω βούδα. Θα με στην κατάθλιψη κούθη, θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με βραβέ πικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονο, θα ομιλώ με σπίριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, δέκα λεπτά κήρυγμα. Ένα πέντε δέκα περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. Ένα πέντε δέκα περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.